μεγάλωσα στη Λαμία. Έφυγα από τη Λαμία μόνο για τις σπουδές μου, στα Γιάννενα. Σπούδασα κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επέστρεψα αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, συνειδητά. Εργάστηκα στον τομέα των φροντιστηρίων. Αργότερα έκανα μεταπτυχιακό πάνω στην εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είμαι μητέρα δύο παιδιών και εξακολουθώ να εργάζομαι στον τομέα των φροντιστηρίων. Ο πατέρας μου ήταν ο Δήμος ο Καλαμπαλίκης, είναι αρκετά γνωστός στην πόλη μας και λόγω της εργασίας του ήταν διοικητής τμήματος τροχιάς αυτοκινητοδρόμων για αρκετά χρόνια. Αργότερα, μετά τη συνταξιοδότησή του, έβαλε υποψηφιότητα στις εκλογές και εξελέγη για 2 τετραετίες. Υπήρξε αντιδήμαρχος, υπεύθυνος για τα καταστήματα και την καθαριότητα και αργότερα υπήρξε γενικός γραμματέας του Δήμου Λαμιαίων. Ο πατέρας μου ήταν ένα πρόσωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου και του αξιακού μου κώδικα, αλλά και γενικότερα καθόρισε την πορεία μου. Ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός πατέρας, ήταν δίκαιος, ήταν αρκετά αυστηρός, ιδιαιτέρως ευφυής, είχε πολύ υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Μου λείπει πάρα πολύ. Κάθε φορά που μιλάω γι' αυτόν συγκινούμε και θα τολμούσα να πω πως είναι το πρότυπό μου. Λοιπόν, φιλόλογος σημαίνει φίλος του λόγου, αυτός που αγαπά το λόγο. Για μένα ο λόγος είναι η βάση όλων των επιστημών. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα, γιατί ολόκληρη η σκέψη μας δομείται πάνω στις λέξεις. Επομένως, για μένα είναι μια εξαιρετική επιστήμη που μπορεί να συνεπάρει όποιον ασχοληθεί σοβαρά μαζί της. Σε σχέση με την εκπαίδευση τώρα, η σχέση μου μάλλον με την εκπαίδευση ξεκίνησε το 2009 όταν για πρώτη φορά εργάστηκα σε φροντιστήριο στην πόλη της Λαμίας. Ήταν για μένα μια μαγική εμπειρία όλη αυτή, γιατί μου δίνει τεράστια χαρά το να βοηθώ τους νέους ανθρώπους να υλοποιήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους, απ' τη μια, και απ' την άλλη η σχέση που αναπτύσσει κανείς με τους εφήβους δεν τον αφήνει να γεράσει και υπ' αυτήν την έννοια νιώθω πάρα πολύ τυχερή, γιατί συναναστρεφόμενη με εφήβους δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ και την έφηβη Τζίνα. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σωστά τη γλώσσα μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βαθιά γνώση των κανόνων που τη διέπουν. Έχω συναντήσει αρκετούς ανθρώπους, κάποιοι από αυτούς μιλάνε πάρα πολύ σωστά, κάποιοι άλλοι όχι, όμως δεν θα εστιάσω εκεί. Θα εστιάσω στο ότι σημαντικότερο από το αν μιλάμε σωστά ή όχι, είναι το περιεχόμενο αυτών που λέμε. Φέτος για πρώτη φορά κλήθηκα να διδάξω σε σοφρονιστικό κατάστημα. Είναι μια εμπειρία οπωσδήποτε συγκλονιστική. Πρώτα απ' όλα γιατί οι μαθητές μου δεν ήταν έφηβοι. Ήτανε άνθρωποι ενήλικες και ήτανε και άνθρωποι τους οποίους κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσα να τους γνωρίσω, τουλάχιστον όχι όλους μαζί. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είτε λόγω των συνθήκων της ζωής τους, είτε από προσωπικές επιλογές οδηγήθηκαν στην παραβατικότητα και ο τρόπος με τον οποίο τους έχουμε στο μυαλό μας είναι πολύ συγκεκριμένος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, έφεραν στην επιφάνεια πάρα πολύ ευαίσθητες πτυχές τους και πάρα πολύ ανθρώπινες και πολύ συχνά αυτό με συγκίνησε. Ο εθελοντισμός υπάρχει στη ζωή μου από τα παιδικά μου χρόνια. Η έννοια της προσφοράς δεν είναι καθόλου άγνωστη σε μένα. Είναι κάτι το οποίο με γεμίζει, το να μπορώ να προσφέρω τη βοήθειά μου και να την προσφέρω όντως στο συμπολίτη μου είναι κάτι που με ολοκληρώνει σαν άνθρωπο. Αυτό είναι το ένα σκέλος της συμμετοχής σε εθελοντικές ομάδες. Το άλλο σκέλος είναι
οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε ομάδες που απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν κοινό σκοπό. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπήρξα στον εθελοντισμό, συνδέθηκα με δεσμούς φιλίας με ανθρώπους με τους οποίους είχα κοινή στόχευση και κάποιοι από αυτούς παραμείνανε στη ζωή μου. Θα έλεγα ότι δημιουργήσαμε σχέσεις ζωής. Συνολικά θα έλεγα ότι όλα όσα ο εθελοντισμός μου πρόσφερε ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που εγώ έδωσα. Όπως ήδη ανέφερα, η προσφορά δεν είναι κάτι άγνωστο σε μένα. Η ανάγκη μου τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το θάνατο του πατέρα μου, για προσφορά ήταν ακόμη πιο έντονη. Άρα το ένα σκέλος, ο ένας λόγος για τον οποίο αποφάσισα να συμμετάσχω στις εκλογές είναι ακριβώς αυτός. Η ανάγκη μου να προσφέρω στο σύνολο, στην πόλη μου. Όμως δεν θα ήμουν απόλυτα ειλικρινής αν δεν έκανα γνωστό το γεγονός ότι υπάρχει ένα πολύ έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο πίσω από αυτήν την απόφαση. Γιατί συμμετέχοντας στις φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές, νιώθω ότι αποτείω φόρο τιμή στη μνήμη του πατέρα μου. Δεν θεώρησα ποτέ ότι αποτελώ εξαίρεση. Η γυναίκα, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναπτύξει πάρα πολύ έντονη δράση και βρίσκεται πάρα πολύ ενεργά μέσα στον επαγγελματικό στίβο. Πάρα πολλές εργαζόμενες μητέρες έχουν καταπιαστεί με την πολιτική, τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Επομένως, φαντάζομαι ότι όταν υπάρχει αγάπη για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό πρόβλημα έρχεται σε άμεση συνάρτηση με την ύπαρξη θέσεων εργασίας. Άρα, αυτό που χρειάζεται η πόλη μας είναι δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εξωστρέφεια. Θεωρώ ότι τα έργα πνοής που υπογράφηκαν το τελευταίο διάστημα μετά από πάρα πολύ σημαντικό αγώνα, τον οποίο έδωσε η Δημοτική Αρχή, η υπάρχουσα Δημοτική Αρχή, είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Από εδώ και πέρα, αυτό που απομένει είναι η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, γιατί κακά τα ψέματα η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που μπορεί να αναβαθμίσει έναν τόπο ακόμη περισσότερο, να κρατήσει τον νέο κόσμο στον τόπο του. Και βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να στοχεύσουμε όλοι μας. Τώρα, όσον αφορά στη θέση από την οποία θα ήθελα να υπηρετήσω το Δήμο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι επικεντρωμένη μόνο στον εκλογικό μου αγώνα και από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει με βάση τις ιδιαίτερες ικανότητες, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις δυνατότητες του καθενός. Επομένως, από όπου και αν μου ζητηθεί να υπηρετήσω το Δήμο, θα το κάνω. Είναι οπωσδήποτε ένας άνθρωπος δυναμικός, αποφασιστικός, αποτελεσματικός. Έχει τεράστιο ταλέντο στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και θεωρώ ότι λειτουργεί με τρόπο πάρα πολύ ενωτικό απέναντι στα μέλη της ομάδας του. Με λίγα λόγια, εγώ θα τον χαρακτήριζα ηγέτη. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι ως νέο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή είμαι και φορέας νέων ιδεών. Γιατί η συμμετοχή μου σε ομάδες όλα αυτά τα χρόνια με έχει βοηθήσει να είμαι ομαδικός παίκτης. Έχω την δυνατότητα να συνεργάζομαι με ανθρώπους προς την εξυπηρέτηση κοινοφελών σκοπών και άρα θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω στην πόλη μου μέσα από τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους και να είμαι δίπλα στον πολίτη. Και τέλος, γιατί αγαπώ τον τόπο μου και θέλω να δω τη Λαμία μας στη θέση που της αξίζει.